Για το Λιξούρι και για το τι έχει περάσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλα τα προβλήματα που έχει και το πώς το ζούμε εμείς εδώ πέρα. Θέλω να μου πεις πότε το έγραψες μετά το δεύτερο σεισμό, πώς σου ήρθε η έμπνευση, πώς το ολοκλήρωσες, τι σου είπαν οι φίλοι σου, μίλησε μου γι' αυτό. Γράφτηκε μετά το δεύτερο σεισμό, το επόμενο ακριβώς βράδυ, όπου για κάποιο λόγο μου ήρθε ουρανοκατέβατα. Γενικά προσπαθώ να γράψω στο χαρτί ό,τι με εκφράζει και αυτά που νιώθω. Και ήταν το πιο έντονο συνέστημα που είχα εκείνη τη στιγμή. Το τραγούδι αυτό το έγραψα μέσα σε 2 ώρες περίπου και το επόμενο πρωί το ηχογράφησα επίσης, το οποίο η ηχογράφηση έγινε σπίτι μου, γιατί γενικά ασχολούμαι με τη μουσική. Και κατευθείαν την ίδια μέρα μετά το ανέβασα στο YouTube για να μπορέσω να το μοιραστώ με άλλους. Οι πρώτοι ειδικά που το είδαν άρχισαν να δακρύζουν, όπως και εγώ δάκρυσα. Μου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο το συνέστημα, γιατί είναι κάτι σαν ρεπορτάζ για ό,τι έχει γίνει ως τώρα εδώ πέρα στο Λιξούρι. Θα το τελειοποιήσεις, θα το κάνεις βίντεο κλιπ, έτσι. Ναι, κάποια στιγμή τώρα 99% περιμένω ένα γνωστό, ένα φίλο μου να έρθει εδώ πέρα για να το φτιάξουμε. Τώρα, πριν μαζευτούν τα χαλάσματα, αν και θα Οι εικόνες τις έχεις πάρει από φίλους σου, τις έχεις ζητήσει από επαγγελματίες. Πού τις συλλέγεις αυτές τις εικόνες για να το ντύσεις? Τις εικόνες, τις περισσότερες τις έχω πάρει από ένα φίλο του πατέρα μου, ο οποίος μου τις έδωσε. Και κάποιες μπορώ να πω ότι τις έκλεψα μέσα σε εισαγωγικά από το ίντερνετ για να μπορέσω να τελειοποιήσω το βίντεο. Mm-hmm. Πού μένεις ακριβώς, πού είναι το σπίτι σου? Μένω στα Κεράτα, 4,5 χιλιόμετρα έξω από το Λιξούρι. Έχετε πάθει ζημιές εκεί? Ευτυχώς το ίδιο το σπίτι δεν έχει πάθει ζημιές, το οποίο σημαίνει ότι μπορούμε να μείνουμε μέσα, αλλά όλα τα πράγματα πλέον έχουν καταστραφεί και έχουν σπάσει. Mm-hmm. Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Όπως πολλά σπίτια πάθανε εσωτερικές ζημιές. Πηγαίνεις στο Λύκειο? Θεωρητικά ναι, αλλά τώρα είναι κλειστό. Ναι, εννοώ λόγω ηλικίας. Τρίτης Λυκείου είμαι μαθητής. Είπαν ότι από Δευτέρα θα ανοίξουν πάλι τα σχολεία. Έχεις ακούσει κάτι? Δεν μας έχουν πει τίποτα ιδιαίτερο, ούτε διευκρινίζουν, γιατί ούτε ήδη δεν ξέρουν. Mm. Έτσι λέγανε και, πριν το δεύτερο σεισμό, αλλά έγινε πάλι ο σεισμός. Οπότε είμαστε στο stand-by. Λογικά θα ανοίξουν. Αυτό είναι καλό, γιατί θα ξαναδώσει μια ζωντάνια στην πόλη. Η πόλη χρειάζεται, φαντάζομαι και εσύ από την έμπνευση που έχεις και μέσα στο τραγούδι σου, χρειάζεται να ξαναζήσει. Ναι, χρειάζεται να αναγεννηθεί μέσα από τις στάχτες της. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Λιξούρι, γιατί έχει καταστραφεί. Και ενώ ήταν ήδη απομονωμένο και μοναχικό το Λιξούρι, τώρα που καταστράφηκε και έγιναν όλοι οι σεισμοί, έφυγε και άλλος κόσμος. Οπότε ρήμισε σχεδόν όλο. Και αυτό, περιμένοντας τώρα, θα ανοίξουν τα σχολεία, οπότε θα επιστρέψουν οι οικογένειες και τα παιδιά πίσω. Μετά ελπίζουμε με κάποια πράγματα που θα φτιάξουν στο Λιξούρι και θα ξεκινήσουν να φτιάχνουν, να αρχίσει πάλι να ξαναπαίρνει ζωντάνια. Θέλω να μου πεις τι σου είπαν οι φίλοι σου για το τραγούδι. Τους άρεσε πάρα πολύ και γενικά όλοι μου λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό και ότι να το συνεχίσω γενικά όλο το θέμα με το τραγούδι και βλέπουμε αυτό. Τουλάχιστον θα είναι κάτι, ένα κοιμήλιο που θα το έχεις να το θυμάσαι. Θες να μας το τραγουδήσεις λίγο για τους τηλεθεατές μας? Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Πολλοί σεισμών, ξεσπιτωμένων οικογένειων, κατεστραμμένων σπιτιών, ανήσυχων γονιών, συντετριμμένων ζωών, φοβισμένων παιδιών, τρομαγμένων πολιτών. Πόλη βουητών λοιπόν, πάλι εκεί ονομάζεται, γη που μόνο πάλετε. 2 εβδομάδες ασταμάτητου του κουνήματος αμφιβάλλεται. Βρισκόμαστε στην άκρη του ρήγματος. Το Λιξούρι πλέον καταστράφηκε. Κοίτα γύρω σου έξω. Άνθρωποι κοιμούνται μέσα σε αμάξια. Και η βοήθεια των πολιτικών είναι για ένα χρόνο να μας κόψουν τα χαράτσια. Καλά που υπάρχουν και οι εθελοντές. Ιστορικοί άνθρωποι από άλλες περιοχές. Η πόλη που αγάπησα ζει με δωρεές. Μια πόλη που το έδαφος της είναι ασταθές. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, μα οι λέξεις πλέον είναι περιττές. Στον δρόμο βλέπεις μόνο τρύπες και ρογμές. Προσεχέ, από πάνω σου η κέρα μου σκεπές. Κουνιούνται λες και είναι έκρεμες. Εκατοντάδες οι ζημιές, όπως και εκατοντάδες στα σπίτια που είναι μη κατοικήσιμα. Επικρατεί πανικός, θα έχουμε και τρίτο χτύπημα. Ιδού η απορία, μας φέρανε προκάτω να την καταστήσουν τα σχολεία. Ναι, συμφωνώ, βασική είναι η παιδεία. Πιο βασικό είναι να υπάρχει μια οικία για κάθε οικογένεια. Μέχρι και το λιμάνι είναι για πέταμα. Ο κόσμος έφυγε, τα πάντα είναι έρημα. Και η σκόνη κάνει τα πάντα να δείχνουν τόσο γέρικα. Κι εγώ κοιτάω, φίλε, καρτερικά την πόλη των σεισμών, των συσπιτωμένων οικογένειών, των
κατεστραμμένων σκεπιών, των ανήσυχων γονιών, των συντετριμένων ζωών, των φοβισμένων παιδιών, των τρομαγμένων πολιτών. Κοιτώ την πόλη των βουητών. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι προσπαθούν να κρατήσουν το πρεστίζ τους. Λογικό, για ρότα τους ανέπεσε το σπίτι τους. Για να έχουν άλλες σκοτούρες μέσα στο μυαλό. Τσακώνονται και δεν μπορούν να βάλουν μια τάξη μέσα στην αταξία. Το γεροκομείο καταστράφηκε, πού είσαι τώρα? Η τρίτη ηλικία, ακούσατε, σπάσαν τα σχολεία. Γι' αυτό και έχω στο μυαλό μου καρφωμένη μια φοβία. Τι θα γινόταν αν κάναμε μάθημα εκείνη. Εμένα με ενδιαφέρει το ότι το τραγουδάς και το νιώθεις, δηλαδή δεν είναι ένα τραγούδι για την αγάπη, για το... είναι ένα τραγούδι που βγαίνει από μέσα σου. Ναι. Θα το βάλουμε και στο YouTube και θα τα ακούσουμε. Αλλά ήθελα έτσι να σε ακούσω λίγο, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ αυτό το παιδί που κοιτάζω, να το νιώσω, να το νιώσω κι εγώ, όπως νιώθηκε εκείνο για την πόλη του, για το σχολείο του, για το σπίτι του, για τους δρόμους, για τους φίλους του, για όλους. Να είσαι καλά, Οδυσσέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μη σταματάς ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια και ελπίζω να μην σας πετύχει εδώ πέρα άλλος σεισμός γενικά. Εγώ ελπίζω να μην πετύχει εσάς άλλος σεισμός. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ειλικρινά με συγκίνησες πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Μη σταματάς καθόλου.